Πάμε να συζητήσουμε τώρα αυτή την απόφαση. Αυτό το πάγωμα επιτοκίων των στεγαστικών δανείων για 12 μήνες από το Μάιο θα ισχύσει. Αυτό το ανακοινώσαν και οι τράπεζες, το ανακοινώνουν σιγά σιγά όλες οι τράπεζες. Η παρέμβαση αφορά σε ενήμερα στεγαστικά δάνεια. Αυτό είναι το θέμα. Είναι μόνο για ενήμερους δανειολήπτες και μειώνονται και κλειδώνουν για 12 μήνες τα επιτόκια. Μαζί μας είναι η κυρία Όλια Νικολοπούλου, είναι δικηγόρος, είναι και υποψήφια βουλευτής του Βόρειου Τομέα της Δημοκρατίας. Κυρία Νικολοπούλου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά και καλή ανάσταση σε όλους. Σωστά, σωστά. Πολύ καλά τα λέτε. Θα εκμεταλλευτώ την ιδιότητά σας ως δικηγόρου και που ειδικεύεστε και στο θέμα των δανείων και των κόκκινων δανείων. Και θέλω να μας εξηγήσετε λιγάκι, επειδή μας ρωτάνε και όλοι, ποιος είναι, δηλαδή το ξέρουν πολλοί, αλλά οι τράπεζες πώς το μεταφράζουν αυτό. Ποιος είναι ο ενήμερος δανειολήπτης? Κοιτάξτε, ο ενήμερος δανειολήπτης είναι εκείνος ο οποίος δεν έχει διακόψει ποτέ τις δόσεις του, την καταβολή των δόσεών του, τουλάχιστον δεν έχει ξεπεράσει το τρίμηνο. Αυτό που λέμε εμείς ότι οι 90 μέρες δίνουν τη δυνατότητα καταγγελίας μιας σύμβασης. Αυτός θεωρείται ενήμερος δανειολήπτης. Είναι ο απόλυτα συνεργάσιμος. Λοιπόν, αφορά τα δάνεια μόνο αυτών των ανθρώπων, μόνο των ενήμερων δανειολήπτων, αυτοί που εξυπηρετούν τα δάνεια ακριβώς. Τους, δηλαδή. Έτσι, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό λοιπόν τώρα η νέα απόφαση, η οποία αφορά το πάγωμα των επιτοκίων, όπως πολύ σωστά είπατε, καταρχήν να πούμε ότι αφορά μόνο τους ενήμερους, δηλαδή ουσιαστικά είναι ένα μπόνους. Θεωρείται ανακούφιση αυτών των οποίων τα δάνεια εξακολουθούν και έχουν μια ροή και όχι βεβαίως κόκκινα δάνεια, για να το πούμε ξεκάθαρα. Γιατί με ρωτάει ο Νίκος τώρα, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Νικολοπούλου. Βεβαίως. Με ρωτάει αν τα δάνεια που είναι ενήμερα και είναι σε φαν, τα πιάνει η ρύθμιση. Για να έχουν πάει σε φαν δεν ήταν ενήμερα, λογικά. Οπότε νομίζω ότι δεν ισχύουν αυτά. Έτσι. Μπορεί να ήταν και ενήμερα. Α, ναι. Μπορεί να ήταν και ενημέρα, διότι να σας θυμίσω ότι ο νόμος του 2015 καταρχήν πολλούσε στα φαντς τα μη ενημέρα δάνεια. Το 2016 έγινε μια τροπολογία και έδωσε και τα ενημέρα. Συνεπώς μπορεί να είναι και ενημέρα δάνεια στα φαντς. Πράγματι. Και άρα μπορεί να τους αφορά η ρύθμιση. Μπορεί να τους αφορά η ρύθμιση. Μπορεί να τους αφορά. Πολύ ωραία. Απλά εδώ αυτό που δεν μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητα και περιμένουμε τη διευκρινιστική είναι το εξής. Ότι επειδή το πρόγραμμα θα έχει μια 12μηνη διάρκεια και επειδή επί της ουσίας το επιδοτούν, το χρηματοδοτούν οι τράπεζες, δεν ξέρουμε αν υπάρχει μια ειδική συμφωνία των τραπεζών με τα funds, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα και στα funds να κάνουν την ίδια διευκόλυνση. Εδώ τώρα υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό, το οποίο αναμένουμε να διευκρινιστεί, για να είμαστε απολύτως βέβαιοι. Αυτό παραμένει σε εκκρεμότητα δηλαδή, μάλιστα. Να, ναι. Αυτό υπάρχει μια εκκρεμότητα, γιατί εδώ μιλάμε τώρα για παλαιά στεγαστικά δάνεια, ενώ επί της ουσίας το καινούριο πρόγραμμα αφορά και τα στεγαστικά δάνεια, τα νέα, που έχουν και ένα υψηλό, ένα ιδιαίτερο αυξημένο επιτόκιο λόγω των συνθήκων. Εδώ ακριβώς λοιπόν είναι που έρχεται και διευκολύνει περισσότερο, έτσι ώστε να προλάβει και μια νέα γενιά κόκκινων δανείων. Να μην έχουμε δηλαδή, ξέρετε, εκείνα τα οποία έχουμε δει και στο παρελθόν. Γι' αυτό και νομίζω δεν είναι απολύτως βέβαιο ακόμα εάν, επειδή θα προέρχονται τα χρήματα από τις τράπεζες, ουσιαστικά είναι επιδότηση των τραπεζών αυτή, εάν θα είναι μέσα και τα funds. Εδώ έχουμε ένα ερωτηματικό, το οποίο βέβαια είναι ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να το υποβάλουμε. Άρα, έκανε πολύ, και αναμένουμε πολύ καλή να δούμε τη διευκρίνηση. Ναι, αναμένουμε να δούμε τη διευκρίνηση. Αυτό, πάρα πολύ καλή ερώτηση. Ναι, πολύ σωστά, καλή ερώτηση. Σωστά. Επίσης, να εξηγήσουμε ότι υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, έτσι, τα οποία όμως είναι αρκετά διευρυμένα. Δεν είναι τα εισοδηματικά κριτήρια που φανταζόμαστε στην αρχή και αφορούσαν τους ευάλωτους κλπ. Είναι αρκετά διευρυμένα, άρα πιάνουν πολύ μεγάλο ποσοστό δανειοληπτών. Ναι. Είναι και αυτό ένα θέμα. Αν δεν είσαι ενημερωμένος δανειολήπτης, τι επιπτώσεις έχει τώρα από εκεί πέρα? Αν, ας πούμε, πληρώνεις αραιά και πού, ή πληρώνεις όσο μπορείς, ρε παιδί μου, δεν πληρώνεις το ποσό το κανονικό της δόσης σου. Και στην ουσία δεν είσαι αυτός που μπαίνουν στην κατηγορία των ενήμερων δανειοληπτών. Τι αυξήσεις έχεις να αντιμετωπίσεις μπροστά σου, δηλαδή, των επιτοκίων? Κοιτάξτε, οι αυξήσεις είναι μεγάλες. Αυτή τη στιγμή να σας πω ότι το Euribor πριν ένα χρόνο ήταν στο 0, σήμερα έχει ξεπεράσει το 3. Ναι. Αυτομάτως έχουμε και ένα spread το οποίο μένει σταθερό γύρω στο 5. Όλα τα επιτόκια βάσης έχουν ανέβει. Άρα αυτό που λέγαμε κάποτε για το επιτόκιο του στεγαστικού δανείου γύρω στο 3 έχει επίοικως διπλασιαστεί. Που σημαίνει ότι η δόση έχει αυξηθεί ιδιαίτερα. Αυτό τους αφορά όλους.
όχι μόνο τα στεγαστικά δάνεια, που τα περισσότερα στεγαστικά δάνεια είναι συνδεδεμένα με κειμενόμενο επιτόκιο, γι' αυτό και γίνεται η ρύθμιση, γι' αυτό και γίνεται το πάγωμα για ένα χρόνο. Mm-hmm. Και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή, κλείνουν όλα τα επιτόκια βάση στο ποσοστό που είχαν 31 Τρίτου και άρα δεν επιδέχονται νέες αυξήσεις για 12 μήνες, διότι μέχρι τις 31 Τρίτου έχουν υποστεί ήδη 5 αυξήσεις. Και αυτό βεβαίως δεν είναι εγχώριο φαινόμενο, είναι ευρωπαϊκό, μας έρχεται απ' έξω. Η κυρία Λαγκάρντ δήλωσε ότι θα προχωρήσει και σε άλλες αυξήσεις παρά τους κλειδονισμούς που είδαμε στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, που ευτυχώς το ελληνικό δεν ακολουθεί, γιατί έχει ισχυροποιηθεί αρκετά και δεν αντιμετώπισε κανέναν απολύτως εδώ, όπως είδατε, κλειδονισμό. Παρ' όλα αυτά τώρα, όταν λέμε εμείς τους δανειολήπτες ότι γιατί υπάρχουν παράπονα, δεν μπορώ να τα απεξέλθω, δεν μπορώ να τα αποκριθώ, ναι, σαφώς, γιατί έχει αυξηθεί η δόση πράγματι. Όμως εμείς τι τους λέμε, φρόντισε να είσαι μέσα στο τρίμηνο ενημέρωση. Αυτό. Ναι. Μην αφήνεις να καταγγελθεί η δανειακή σου σύμβαση μετά τις 90 μέρες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για το τραπεζικό σύστημα. Είναι, αν θέλετε, το πρώτο στάδιο, το ενήμερο ή μη ενήμερο δανειολήπτη. Από εκεί κρίνεται. Βεβαίως, μετά τον πρώτο μήνα, μην καταβολείς, υπάρχουν τα τηλέφωνα, υπάρχουν σχετικές οκλήσεις, να καταβάλουμε ό,τι μπορούμε να μην ξεπερνούμε τις 90 μέρες. Αυτό είναι η δική μου συμβουλή. Ναι, 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 και καλά κάνετε και το λέτε, γιατί φαντάζομαι αυτά σας ρωτάνε και στο βόρειο τομέα σας, γιατί έχετε και την εξειδίκευση αυτή. Ναι. Και σας βλέπουν για κάθε Σαββατοκύριακο στο Γιώργη. Σας βλέπουν στο Γιώργη για κάθε Σαββατοκύριακο και είναι λογικό. Ναι, ναι. Έτσι ακριβώς, και πρέπει να σας πω ότι και ο Βοράς έχει πολύ σημαντικά προβλήματα, διότι και εκεί οι άνθρωποι δεν αποτελούν εξαίρεση. Έχουν δάνεια, έχουν επιχειρηματικά δάνεια, έχουν στεγαστικά δάνεια. Και ένα από τα βασικότερα θέματα που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή όλους είναι ακριβώς αυτό: πώς ανταποκριθούμε στις δανειακές μας υποχρεώσεις. Πάντως, οφείλουμε να πούμε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην ευστάθεια του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος. Έτσι, αυτό το είδαμε τον τελευταίο καιρό. Και από τις διαβεβαιώσεις όλων των τραπεζικών στελεχών, βλέπουμε ότι πράγματι, παρά τις συνθήκες, παρά τις ευρωπαϊκές, αν θέλετε, συγκυρίες, εδώ τα πράγματα συνεχίζουν και πάνε καλά και πάντα μέσα στα περιθώρια και μέσα στους εποπτικούς κανόνες, ναι, και μπορούν να στηριχθούν και οι δανειολήπτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή επιτοκιακά τουλάχιστον αντιμετωπίζουν προβλήματα. Επίσης, να πω και ένα μικρό μυστικό, ότι κάποια επιχειρηματικά δάνεια, ίσως σε μια πίεση του δανειολήπτων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν δανειοδοτηθεί με τις τράπεζες, ίσως θα μπορούσαν να περιορίσουν τουλάχιστον μία μονάδα το spread, αρκεί βεβαίως να έχουν επιδείξει ότι είναι σοβαροί δανειολήπτες, εντός εισαγωγικών, έχουν επιχειρηματικά δάνεια, γιατί δεν χρησιμοποιούμε τον ίδιο όρο στα επιχειρηματικά, ναι, δάνεια. Ποιο είναι το ποσοστό των ενημέρων δανειολήπτων, γιατί το συζητάμε, το ξανασυζητάμε, πώς είναι ενημέροι και πώς είναι αυτοί που είναι ασυνεπείς στην ουσία? Κοιτάξτε, σήμερα είναι μεγάλο το ποσοστό των ενήμερων. Έχουμε δύο γενιές δανείων. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας μπερδεύει. Η πρώτη γενιά κόκκινων δανείων, όπως ξέρετε, και των μη ενήμερων, ήταν η γενιά εκείνη των μνημονίων, που από το 10 και μετά υπήρξαν τα προβλήματα που υπήρξαν. Και φυσικά είχαμε ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό κόκκινων δανείων. Πρέπει να σας πω ότι το 2017 το ποσοστό αυτό είχε αγγίξει περίπου το 50%. Ήμασταν στο 47,8, αν δεν κάνω λάθος. Σήμερα είμαστε κάτω από 10%. Έχει περιοριστεί. Έχουν γίνει πολλές ρυθμίσεις. Μέσω ο εξοδικαστικός προχωρά, δεν μπορώ να σας πω ότι έχει λύσει όλα τα προβλήματα, γιατί εγώ τα ζω καθημερινά στην αγορά. Προχωρά όμως. Προχωρά με καλύτερους ρυθμούς από ό,τι προχωρούσε πριν ένα χρόνο. Mm-hmm. Έχουμε αρκετές προτάσεις ρυθμίσεων. Άρα σιγά σιγά μπαίνουν και στον εξοδικαστικό. Ήδη ενημερώθηκατε προσφάτως ότι πάνω από 5.000 υποθέσεις έχουν ολοκληρωθεί τώρα τους τελευταίους μήνες. Είναι ένα πολύ καλό ποσοστό, δεδομένου ότι με τους παλαιότερους εξοδικαστικούς είχαμε πολύ μικρά ποσοστά που έφταναν στην επίτευξη του στόχου, δηλαδή στην ουσιαστική ρύθμιση. Λοιπόν, και θεωρώ ότι τα πράγματα στην παλαιά γενιά δανείων πάνε όλο και καλύτερα. Τώρα, σήμερα ελπίζουμε να μην δημιουργηθεί νέα γενιά κόκκινων δανείων. Είμαστε καλά αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε θέματα, μολονότι επαναλαμβάνω τα επιτόκια έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ την αγορά και φυσικά την τσέπη του δανειολήπτη, έτσι το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Δεδομένου και του πληθωρισμού, έχουν περιοριστεί πολύ οι οικονομικές δυνατότητες του κόσμου. Γι' αυτό και λαμβάνεται τώρα αυτή τη στιγμή η απόφαση του παγώματος των επιτοκίων και αναμένουμε βεβαίως να δούμε παρακάτω
και τι άλλο μπορεί να ληφθεί προς εξασφάλιση των δανειακών υποχρεώσεων των δανειοληπτών. Μάλιστα. Είμαστε επικοινωνία. Να είστε καλά, κύριε Νικολοπούλου. Καλημέρα, καλή ανάσταση. Βεβαίως, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή ανάσταση και σε εσάς. Δικηγόρος και υποψήφια βουλευτής του Βόρειου Τομέα με τη Νέα Δημοκρατία.